Η υπόθεση με την IAP, της εταιρείας δηλαδή πνευματικών, της ανώνυμης εταιρείας πνευματικών δικαιωμάτων, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και μάλιστα πολλοί έχουν εμπλακεί όχι μόνο σε πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Επομένως, λόγω της μεγάλης διάστασης που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, λέω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τον έλεγχο της IAP? Η ιστορία της IAP είναι παλιά, είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι από το 1935. Ο βίος και η πολιτεία της είναι πάρα πολύ γνωστός και απέναντι στους δημιουργούς και απέναντι στους χρήστες. Όλοι έχουμε και προσωπική εμπειρία και εγώ σαν παραγωγός στο θέατρο την έχω πληρώσει και την έχω ξαναπληρώσει χωρίς να ρωτώ. Γιατί δεν είναι μόνο η IAP, ήταν και το παρακλάδι της ΙΣΟΠΕ που έχει να κάνει με τα θεατρικά έργα. Είναι μια πολύ βασανισμένη ιστορία που κανένας δεν την άγγιζε και βέβαια την άγγιξε η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡ. Δηλαδή, επί Υπουργείας Μπαρντάκη, αναπληρωτή υπουργού του Νίκου Ξηδάκη, παρήγγειλε έναν έλεγχο με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτός ο έλεγχος δόθηκε επί Υπουργείας Λιδίας Κονιόρδου στον Οικονομικό Εισαγγελέα και προχώρησαν τα πράγματα. Γιατί τόσο καιρό, γιατί φαντάζομαι δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία το τι συνέβαινε στην IAP, γιατί τόσο καιρό δεν προχωρούσε κάποια έρευνα παρά τις καταγγελίες? Γιατί δεν είχαν αποφασίσει κάποιοι ότι έπρεπε να κάνουν μια ουσιαστική έρευνα. Για λόγους πολιτικούς. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Ακριβώς. Όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, λοιπόν, υπήρχαν μόνο διάφορες ακριτομύθειες. Η IAP είναι η μοναδική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η IAP, λοιπόν, ξέραμε όλοι πάρα πολύ καλά και ξέρανε όλοι πάρα πολύ καλά και ουδής ήταν αυτός που δεν ήξερε. Ότι η IAP, ενώ εισέπρατε από τους χρήστες, έκλεβε και τους δημιουργούς, δεν τους έδινε τα χρήματα που τους ανήκαν και το κράτος με τους φόρους, με τους διαδικώντες δασμούς. Επομένως, επρόκειτο για μια εγκληματική ιστορία η οποία λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε στο ζήτημα των διαστάσεων του σκανδάλου. Δηλαδή, πόσο μεγάλο είναι αυτό το σκανδάλο? Ποια είναι η έκτασή του? Μεγάλο είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό το σκάνδαλο της IAP χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν διάφορες εντυπώσεις και να αλλοιωθούν ουσιώδεις διατάξεις του νόμου. Εδώ, ενώ έπρεπε ο νόμος να είναι μία εναρμόνιση της οδηγίας που ήρθε και να εναρμονιστεί αυτή η οδηγία στο ελληνικό δίκαιο και να προχωρήσει και να υπάρξουν ειδικές δικλείδες και διατάξεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν και τη διαφάνεια και την ομαλή λειτουργία του όποιου θα ήθελε να μιμηθεί την IAP ή και της ίδιας της IAP, αυτό δυστυχώς ανακατεύτηκε με το πόρισμα και δημιούργησε διάφορα ζητήματα. Εννοείται τι, δηλαδή στη διάρκεια της κυβέρνησης, της νυν κυβέρνησης. Στη διάρκεια αυτήν λοιπόν, της νυν κυβέρνησης, τι έγινε? Ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει ένα αρμόνιση σύμφωνα με τον νόμο και να τελειώνουμε σύμφωνα με την οδηγία, μπήκε και το θέμα της IAP και ανακάτεψε όλη την ιστορία. Το θέμα Γιατί της IAP... ο νόμος δεν αφορά μόνο την IAP, αφορά γύρω στους 20 οργανισμούς που πρέπει να τακτοποιηθούν. Μα δεν είναι μόνο μια εταιρεία. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Πολλά παρακλάδια. Όχι. 20 οργανισμοί συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικών δικαιωμάτων υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι οργανισμοί. Σκηνοθέτες, μουσικοί, άλλοι, οι οργανοπαίκτες εννοώ, τραγουδιστές. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν τους οργανισμούς τους. Αυτοί όλοι οι οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι, εκλέγουν κάθε δύο χρόνια τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τα εποπτικά τους συμβούλια, διαχειρίζονται δηλαδή οι ίδιοι τα δικαιώματά τους. Mm-hmm. Και χωρίς καμία παρέμβαση του κράτους, διότι κανείς από αυτούς τους οργανισμούς δεν έχει πάρει χρήματα από το κράτος. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση. Σε αντίθεση με πολλούς από τους χρήστες που έχουν τις επιχειρήσεις τους από τις επιδοτήσεις του κράτους. Εννοείται. Εννοώ ξενοδοχεία και διάφορα τέτοια. Πόσα ξενοδοχεία λειτουργούν με επιδότηση, επιδότηση, όχι με δάνεια, με επιδοτήσεις mm-hmm. στα παλιά καλά χρόνια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ο νόμος θα έπρεπε να αφορά το σύνολο των οργανισμών και το σύνολο των δικαιούχων. Και όχι βέβαια μόνο την IAP. Γιατί έχει γίνει ο νόμος ότι είναι για την IAP. Δεν είναι. Είναι ένας νόμος εναρμόνισης της κοινοτικής οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Που αφορά το σύνολο των δημιουργών και των ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό. Μάλιστα.
να υποθέσω ότι λόγω αυτού το ότι εμπλέκονται πάρα πολύ είναι ο λόγος για τον οποίο έχει ξεσπάσει τέτοια διαμάχη μεταξύ των καλλιτεχνών. Γιατί πραγματικά εμφανίζεται ένα ξεκατίνιασμα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στους ίδιους τους καλλιτέχνες για το θέμα. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι ο δικός λόγος. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν όλο αυτό τώρα σχεδόν εδώ και δύο χρόνια να επεξεργαζόμαστε ένα νόμο ο οποίος έφευγε, πήγαινε ξανά στο Υπουργείο, άλλαζε κάτι, έμπαινε ένα άρθρο, έφευγε ένα άρθρο, χωρίς να έχει, δεν ξέρω με ποια διαβούλευση οι υπουργοί το έκαναν αυτό. Ξαναρχόταν στη Βουλή, στην ΕΠΕΚΕ, επειδή είμαι συντονιστής της ΕΠΕΚΕ πολιτισμού, ο νόμος, συζητάγαμε, ξαναπήγαινε εκεί, άντε ξανά άλλαζε κάτι. Και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κομφούζιο. Έχει δημιουργηθεί μια ιστορία με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι προφανώς είναι γνωστό ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Έχει χυθεί χολή απέναντι σε πολλά πρόσωπα. Και πέρα από κάποιους που έχουν μια συνήθεια πραγματικά να ρίχνουν χολή και να στοχοποιούν ανθρώπους, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό έχει γίνει επειδή έχει υπάρξει κάποια παραπληροφόρηση. Κάποιοι έχουν ποντάρει σε αυτή την ιστορία. Κάποιοι έχουν ποντάρει σε αυτές τις διχογνωμίες. Κάποιοι έχουν ποντάρει σε αυτό το θολό τοπίο. Για ποιο λόγο? Και καριέρες υπάρχουν. Πολλών ειδών. Πέραν αυτού υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η ΑΕΠΗ είναι το τυράκι σε μια φάκα. Η φάκα λοιπόν που είχε στηθεί από ορισμένους επιτίδιους οι οποίοι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη είναι η εξής. Θέλανε να περάσουν την ενδιάμεση διαπραγμάτευση. Μέχρι τώρα ο νόμος ήταν σαφής. Δεν συμφωνούσαν οι χρήστες και οι δικαιούχοι, δηλαδή οι καλλιτέχνες, πηγαίναν στα δικαστήρια και λύναν τη διαφορά. Έλεγαν ο μεν 100, ο άλλος 5, πήγαινε το δικαστήριο και έλεγε κύριε στα 20 ή στα 30. Και τελείωνε η ιστορία. Όπως γίνονται σε όλες τις διαπραγματεύσεις ελεύθερης αγοράς. Εδώ εφευρέθηκε ο μύθος της ενδιάμεσης διαπραγμάτευσης, όπου τα δύο μέρη θα πρέπει να πηγαίνουν πρώτα σε μια διαπραγμάτευση με τον ΟΠΗ, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, θα πρέπει να πηγαίνουν σε δεύτερη διαπραγμάτευση μετά από καιρό, θα πρέπει να πηγαίνουν στο εφετείο να βγάζει μια απόφαση μετά από 2-3 χρόνια, θα πρέπει μετά, εάν ήταν όλο ατελέσφορο, να ξαναγίνεται στην προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή στα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι μια διαδικασία η οποία για 2-3 χρόνια θα αφαιρούσε τη δυνατότητα από ένα πλήθος καλλιτεχνών. Άσχετον με την ΑΕΠΗ, μα άσχετον με την ΑΕΠΗ, θα τους αφαιρούσε τη δυνατότητα να εισπράττουν. Αυτό λοιπόν ήταν η εξυπηρέτηση των χρηστών. Αυτό ήταν. Όλη η ιστορία λοιπόν κρατήθηκε λοιπόν το πόρισμενο. Είναι ένα πράγμα ανεξάρτητο. Η ΑΕΠΗ, όλοι το ξέρουν, είναι μια εγκληματική ιστορία, η οποία έπνιγε κυριολεκτικά τους δημιουργούς. Τους έπνιγε. Από εκεί και πέρα όμως, το να χρησιμοποιείται όλη αυτή η ιστορία από τους επιτίδιους οι οποίοι ποτέ δεν είχαν διεκδικήσει και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να αλλάξουν όλη την ιστορία της διεκδίκησης και να διασαλεύσουν όλη την ιστορία της τάξης, της σύσπραξης των δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να τορπιλήσουν κυριολεκτικά τη συλλογική διαχείριση ή να προσπαθούν να την τορπιλήσουν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να ρωτήσω δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά. Υπάρχουν χρήστες και χρήστες. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι ένας καταστηματάρχης σε μια περιοχή Α των Αθηνών και άλλο το μεγάλο ξενοδοχείο. Το οποίο μεγάλο ξενοδοχείο, με συγχωρείτε, το πολύ μεγάλο ξενοδοχείο πληρώνει για το πρωινό που βγάζει στους πελάτες. Πληρώνει για τα σεντόνια που δίνει στους πελάτες. Αλλά δεν θέλει να πληρώσει για τη μουσική, για την ταινία που βλέπει στο δωμάτιό του ο χρήστης. Αυτά πρέπει να είναι δωρεάν. Αυτό είναι το μεγάλο. Αφορά και τα ΜΜΕ, φαντάζομαι, όλη αυτή η διαδικασία. Βεβαίως, αφορά και τα κανάλια τα οποία τώρα βρει. Όλοι βρίσκαν, όταν διασαλεύεται η τάξη της αγοράς, η οποία λειτουργεί επί μία εικοσαετία κατά τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο και με έναν τρόπο πάρα πολύ διαφανή, πλην της ΑΕΠΗ. Σε όλα αυτά που λέω, εξαιρώ την ΑΕΠΗ. Διότι διαφάνει. Για τα υπόλοιπα λειτουργούσαν για τους υπόλοιπους. Απολύτως. Διότι ήταν συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, αυτοδιαχειριζόμενοι. Των ίδιων των δημιουργών. Οι καλλιτέχνες είχαν ανακαλύψει την αυτοδιαχείριση 20 χρόνια πριν. Δεν περίμεναν να την ανακαλύψουν σήμερα όπως πολλοί όψιμοι ερευνητές και έξυπνοι. Λοιπόν, είχαν ανακαλύψει οι καλλιτέχνες 20 χρόνια πριν την αυτοδιαχείριση. Λειτουργούσε κατά τρόπο άψογο. Καταβάλλονταν τα δικαιώματα και η αγορά ήταν εντάξει. Με αφορμή λοιπόν την ΑΕΠΗ, έπρεπε λοιπόν να διασαλευτεί η αγορά. Έπρεπε να ανατραπεί το στάτους της αγοράς, δηλαδή να πληρώνουν οι χρήστες. Και οι μεγάλοι ξενοδόχοι, επειδή πρόκειται για πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και για έξυπνους επιχειρηματίες, πληρώνουν
Το ζήτημα είναι ότι όλοι οι μικροί που είναι και οι περισσότεροι, οι οποίοι βρήκαν αφορμή τώρα και έχουν αναστατώσει το σύμπαν, δεν θέλουν να πληρώνουν τίποτα. Εκείνη είναι η ιστορία. Γιατί λένε και διάφοροι ότι με αφορμή ό,τι γίνεται τώρα στην ΑΕΠ, μπορεί οι διάφοροι χρήστες να λένε ότι δικαιούνται να πληρώσουν. Ακριβώς. Λένε και τι δεν λένε. Και αναγκάζονται όλοι οι άλλοι οργανισμοί να τρέχουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Που δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΠ. Μα καμία. Απλώς επειδή πρέπει να βλέπουμε και πραγματικά πολύ πιο μπροστά. Οι εταιρείες έχουν τελειώσει, ειδικά οι εταιρείες των δίσκων. Έχουν τελειώσει. Πώς θα ξαναβρούν μια πηγή εισόδων? Αυτή η πηγή εσόδων λοιπόν που προσπαθούν να βρουν, ποια είναι? Η διαχείριση των δικαιωμάτων. Και προσπαθούν διάφοροι επιτίδη με διάφορους τρόπους που έχουν ο ένας μέσα στον άλλον, με διάφορες συγγένειες, εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ότι οι οργανισμοί πρέπει σιγά σιγά να εκλείπουν και την κεντρική συλλογή των δικαιωμάτων πρέπει να αναλάβει ένας φορέας που να είναι έτσι, που να είναι αλλιώς, που να είναι δηλαδή στα δικά τους μέτρα. Α, δηλαδή εννοείται ότι είναι μια διαμάχη αυτή τη στιγμή μεταξύ μεγάλων συμφερόντων και τα θύματα είναι ουσιαστικά οι ίδιοι καλλιτέχνες. Απολύτως. Απολύτως. Ενώ οι ίδιοι λειτουργούσαν με έναν τρόπο μέχρι τώρα υποδειγματικό, με μία έννοια. Οι άλλοι οργανισμοί. Όχι οι ΑΕΠ, οι άλλοι οργανισμοί. Ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες κλπ. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα τα θύματα ήταν οι δημιουργοί. Δηλαδή τα μέλη της ΑΕΠ. Όχι τα μέλη. Η μουσική δημιουργή. Οι δικαιούχοι της ΑΕΠ. Οι δικαιούχοι της ΑΕΠ. Και αυτοί ήταν τα θύματα. Τώρα με αυτές τις εμπλοκές προσπαθούν κάποιοι να καταστήσουν θύματα το σύνολο των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό το τομέα, στον οπτικό-ακουστικό τομέα. Μάλιστα. Μια και το αναφέρετε και είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Η ερώτηση αναπόφευκτη είναι τι κάνει η κυβέρνηση, ποιες πρωτοβουλίες νομοθετικές έχει πάρει, ούτως ώστε να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην βγουν από πάνω τα συμφέροντα. Προχωρεί πάντως σε μια νομοθέτηση. Έκανε ήδη η κυβέρνηση. Πέρα από τον νόμο που προχωρεί, που περιμένουμε να κατατεθεί, θα αλλάξει πάλι, τι να σας πω. Αλλά πριν από αυτό, υπογράψαμε μια νομοθετική ρύθμιση κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και εγώ, που ζητάγαμε άμεσα από τον Υπουργό να διορίσει μια επίτροπο για να ελέγξει την ΑΕΠ, να φροντίσει. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΠ λέει ότι η επίτροπος δεν πρέπει να είναι το η ΑΕΠ κάνει. Προφανώς δεν το θέλει. Η επίτροπος έχει μπει, θα αναλάβει καθήκοντα και θα πρέπει να φροντίσει να πληρώνουν οι χρήστες, να πληρώνονται οι δημιουργοί, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος και ο οποίος προβλέπει ένα εποπτικό συμβούλιο το οποίο θα εκλέγεται από τους δικαιούχους της ΑΕΠ, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι παρέχουν την πνευματική τους εργασία και πρέπει να πάρουν να πληρωθούν. Όλοι αυτοί λοιπόν θα εκλέγουν ένα εποπτικό συμβούλιο το οποίο θα ελέγχει την εταιρεία και βέβαια θα υπάρχει και ένας επίτροπος ο οποίος θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες προς όφελος των δημιουργών, προς όφελος των ανθρώπων οι οποίοι παρέχουν την πνευματική τους εργασία και πρέπει να πληρωθούν. Είναι αυτοί, γιατί ειδικά στη μουσική τώρα πια, που δεν υπάρχουν, όπως είπε και ο Ρήγας, εταιρείες που βγάζουν δίσκους, CD κλπ. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ζήσουν από τα live, από τις ζωντανές εμφανίσεις? Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι περιμένουν αυτό. Στιχουργοί, κάποιοι οι οποίοι είναι κληρονόμοι ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκονται πια στη ζωή αλλά έχουν ένα σημαντικό ρεπερτόριο, πρέπει κάποιος να φροντίσει για όλους αυτούς. Ναι, να ρωτήσω όμως γιατί υπάρχει και σε αυτό πάντως και στις πρωτοβουλίες που είναι η κυβέρνηση αντιδράσεις. Δηλαδή, διάβασα τώρα σε μια πρωτοβουλία που λέγεται 400 συν, στην οποία είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες συμμετέχουν. Mm. Δεν ξέρω αν είναι κάνει πλειοψηφία, αλλά είναι πολύ εμπαστός και πολύ επώνυμοι, οι οποίοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, με την επίτροπο, παρά που είναι θετικό, ότι ουσιαστικά πάλι η οικογένεια Ξανθοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή πάλι που θα αποφασίζει. Η οικογένεια Ξανθοπούλου θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ήταν έκτοτη. Για να μην πω ότι θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Θα έπρεπε να είχαν κινηθεί λοιπόν έγκαιρα. Σύμφωνα με το πόρισμα. Συγγνώμη, υπάρχει πόρισμα. Πάνω στο πόρισμα. Ναι, δεν λέμε πράγματα. Βασισμένοι στο πόρισμα, θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που τους στερούσαν τόσο καιρό πολύ μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων τους, θα έπρεπε να κινηθούν ήδη δικαστικά εναντίον τους, είτε και ποινικά και αστικά και διοικητικά, και θα έπρεπε να είχαν
δρομολογηθεί διάφορες διαδικασίες που θα αφορούσαν την έκπτωση της συγκεκριμένης διοίκησης, την υπεξαίρεση των χρημάτων αυτών των ανθρώπων και την επιβολή πολύ σοβαρών διοικητικών μέτρων, όπως είναι, γιατί μέσα στα μέτρα είναι και με ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΗ, είτε για λίγο καιρό, είτε για προσωρινή ανάκληση, είτε για οριστική και διάφορα άλλα. Η οικογένεια αποθρασιμένη είναι. Εδώ έκανε, έκλεβε τον κόσμο τόσα χρόνια. Τώρα θα συμμαζευτεί. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι πώς αυτές όλες οι ενέργειες που γίνονται θα έχουν ένα συντονισμό και θα έχουν μια αποτελεσματικότητα. Διότι αυτά, μερικοί άνθρωποι από τις 450 που όντως είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες, υπάρχουν όμως και αξιόλογοι καλλιτέχνες και στα άλλα επαγγέλματα, δηλαδή στους ηθοποιούς, στους σκηνοθέτες. Όταν λοιπόν στους ηθοποιούς αυτό επιφέρει αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες δεν αφορούν την ΑΕΠΗ, αλλά μπήκανε τεχνιέντος μέσα ως διατάξεις του νόμου, όταν αυτό επιφέρει μεγάλη βλάβη των συμφερόντων των ηθοποιών, όπως εκτέθηκε και από τους ηθοποιούς, οι οποίοι επισκέφθηκαν και την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία κατάλαβε και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όταν επιφέρει λοιπόν σε μια άλλη κατηγορία καλλιτεχνών μια βλάβη, αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε, πώς θα χτυπήσουμε την ΑΕΠΗ, σωστά. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα ο νόμος και άλλο ένα ζήτημα το πώς αντιμετωπίζεις μια οργάνωση που δρά με εγκληματικό τρόπο. Να ρωτήσω κάτι, δύο τελευταίες ερωτήσεις που έχουμε είναι σε σχέση με τους ίδιους καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι λόγω διαδικτύου που μέσω του downloading και των torrent μπορούν να κατεβαίνουν εύκολα μουσικές το ένα το άλλο, το ζήτημα πια της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι πολύ βασικό για την επιβίωση των ίδιων καλλιτέχνων. Ισχύει. Απολύτως. 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 Το μοναδικό που έχουν να παλέψουν είναι αυτό. Λέω. Δεν υπάρχουν πια τα αφεντικά, τα μαγαζιά, τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτό είναι το σημείο τους. Τα δικαιώματα. Μόνο τα δικαιώματα πρέπει να ζουν. Και αυτά ζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Στην Αμερική τα δικαιώματα είναι ιερά, αλλά η Αμερική είναι ένα καπιταλιστικό κράτος που πολιτεύεται κατά τρόπο καπιταλιστικό, σύμφωνα με τους νόμους δηλαδή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν, κανείς δεν σέβεται κανένα νόμο. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν συμβάσεις με οργανισμούς και χρήστες, τις οποίες όλοι προσπαθούν, από τους χρήστες δηλαδή, όλοι προσπαθούν να μην τις τηρούν. Επομένως, δεν έχει νόμο. Η Γερμανία έχει νόμους. Η Γαλλία, η οποία είναι πρωτοπόρος στα πνευματικά δικαιώματα, έχει νόμους. Όλοι έχουν νόμους. Ακόμα η Ισπανία, η Πορτογαλία έχουν νόμους. Η Σκανδιναβία έχει εξαιρετικούς νόμους. Τους οποίους όμως τους τηρούν. Και εδώ υπήρχε ο νόμος 21-21, εξαιρετικός νόμος, λειτουργικός, ο οποίος βοηθούσε τόσα χρόνια την ίσπραξη των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και ο οποίος δυστυχώς οι περισσότεροι δεν θέλουν να τον τηρούν. Εδώ, για τόσες δεκαετίες, 8 σχεδόν δεκαετίες, οι κυβερνήσεις νομιμοποιούσαν μια ιδιωτική εταιρεία, μια οικογενειακή επιχείρηση, να συμπεριφέρεται ως κράτος, να συμπεριφέρεται ως απόλυτος άρχον σε αυτό το χώρο και δεν μίλαγε κανένας. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και καλέσαμε τους καλλιτέχνες, αυτοί μας λέγανε όλοι, είναι η ΑΕΠΗ έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, αλλά προσθεούμε την πειράξτε γιατί από αυτήν μπορούμε να πάρουμε κάποια δικαιώματα. Λοιπόν, θα πρέπει να οργανώσουμε ένα τέτοιο νόμο και οργανώνεται ένας τέτοιος νόμος να μην είναι κανένας όμηρος κανενός. Και οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί να μπορούν να παίρνουν τα δικαιώματά τους όπως πρέπει. Διασφαλίζεται μέσω του νόμου ο επιπτικός ρόλος των καλλιτέχνων, δηλαδή στην εταιρεία να είναι κρίσιμη, να είναι διαφανής η λειτουργία και κρίσιμη η εποπτεία. Καταρχήν οι άλλοι οργανισμοί δεν είναι εταιρείες. Είναι συνεταιρισμοί που αυτοδιοικούμενοι και αυτοεποπτευόμενοι και αυτοδιαχειριζόμενοι. Δηλαδή η γενική του συνέλευση παίρνει όλες τις αποφάσεις. Εκεί αυτό που λειτουργούσε μέχρι τώρα λειτουργούσε. Γιατί δεν έγινε συντεριστική και επειδή δεν γίνεται προσπάθεια να γίνει συντεριστική. Είναι ιδιωτική εταιρεία. Ιδιωτική εταιρεία που βάζει στην τσέπη τη απίστευτα χρήματα. Και δεν είναι διαλυθεί και να δημιουργηθεί μια συντεριστική εταιρεία. Αυτό είναι δικό του. Αυτό είναι το υποπτικό συμβούλιο και ο επίτροπος έβαζε τους σκόπους των ανθρώπων στην τσέπη του. Με τεράστια ποσά, τεράστια. Λοιπόν, αυτό ήταν το ζήτημα. Αλλά τι σχέση είχε ο νόμος. Εξ αρχής, πώς το λένε, δομικά. Μπορεί όλα, όλα τα δείχνει η αγορά. Ο προηγούμενος νόμος λειτουργούσε επί 20 χρόνια. Λοιπόν, χωρίς τα προβλήματα, η ΑΕΠΗ θα έκλεβε με τον οποιονδήποτε νόμο. Η ΑΕΠΗ ήταν συγκεκριμένη η πολιτική της. Κλέβω τα δικαιώματα των δημιουργών.
Τίποτα άλλο. Τρεις λέξεις είναι. Με οποιοδήποτε νόμο θα έκλεβε. Ο νόμος όμως έπρεπε να προβλέπει τι θα συμβαίνει με την ΑΕΠ ξεχωριστά από τις τύχες των άλλων οργανισμών, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα απολύτως. Και η αγορά λειτουργούσε κατά τρόπο υποδειγματικό. Δύσκολο μεν, αλλά υποδειγματικό. Άρα να υποθέσουμε ότι θα υπάρχουν στο νέο νόμο, θα υπάρξουν εκείνες οι προβλέψεις που θα επιβάλλει τον έλεγχο και τη διαφάνεια του λαού των καλλιτεχνών. Αυτό εννοώ, μέσα στην ΑΕΠ. Το υποπτικό συμβούλιο αυτή τη δουλειά θα κάνει. Η ΑΕΠ είναι μια ιστορία, κατά την άποψή μου, η οποία είναι πολύ δύσκολο να θεραπευθεί. Χρωστάει πάρα πολλά χρήματα, έχει αρνητικά κεφάλαια, έχει χρωστάει στους καλλιτέχνες, έχει μεγάλα ζητήματα. Η ΑΕΠ είναι ένα τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο εξεπεράσει το χώρο των δικαιωμάτων. Και άρα τι μπορεί να γίνει? Τίποτα. Η άποψη δική μου, η οποία δεν ήταν αποδεκτή, ήταν ότι η ΑΕΠ έπρεπε να κλείσει. Δεν έγινε, γίνει κάτι άλλο. Ναι. Έγινε μια άλλη λογική. Εντάξει. Τα πράγματα είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι εκεί. Ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του. Ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του. Αυτό το πράγμα, έτσι όπου αυτή η εταιρεία είναι γνωστό. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Το ξέρουμε όχι εμείς που είμαστε του χώρου. Όχι οι δημιουργοί. Οι πάντες το ξέρουν. Ότι ήταν μια μεγάλη απάτη. Απεδείχθη και από τον έλεγχο. Ο οικονομικός εισαγγελέας έχει αναλάβει δράση. Ορίστε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, επειδή παίζονται πολύ μεγάλα συμφέροντα με τα χρήματα της ΑΕΠ, δηλαδή με αυτά που εισπράττει η ΑΕΠ, είναι λία αυτό. Και τώρα πολλοί την υποφθαλμιούν. Αυτή τη λία που έβαζε στην τσέπη της η οικογένεια, αυτή τη λία λοιπόν την υποφθαλμιούν πάρα πολύ. Και όχι μόνο οι καλλιτέχνες που τους ανήκουν αυτά τα χρήματα, την υποφθαλμιούν και άλλοι. Να μην έχουμε δηλαδή χαλίφιδες καινούργιες στη θέση του χαλίφι. Και μέσα σε αυτή τη λογική έχει ξεσπάσει και ένας πόλεμος που υπενιχθήκατε στην αρχή, ο οποίος περιέχει συκοφαντικές αναφορές εναντίον ανθρώπων οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί στον πολιτικό βίο για πάρα πολλά χρόνια. Εσχρές αναφορές εναντίον ανθρώπων πάρα πολύ γνωστών, οι οποίοι πολιτεύονται με έναν τρόπο, κατά την άποψή μου, πολύ διαφανή πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όταν θέλεις να πετύχεις κάτι και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το πετύχεις ή λασπώνεις, συκοφαντείς, αυτή είναι μια συνήθεια ελληνική, δυστυχώς, την οποία δεν μπορούμε να αποστούμε. Κοιτάξτε, επειδή είναι μικρός ο χώρος, γνωριζόμαστε όλοι και την πορεία του καθενός ξέρουμε όλοι. Και την πολιτεία του. Σεβόμαστε γιατί είμαστε κομμάτι των δημιουργών και εμείς και ο Ρήγας και εγώ σαν ηθοποιοί. Σεβόμαστε τους πάντες, σεβόμαστε τον κόπο των πάντων, αλλά πρέπει και κάθε συντεχνία να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Οι μουσικοί, οι δημιουργοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι από τους συναδέλφους τους ήτανε στην ΑΕΠ, στα διοικητικά συμβούλια. Πόσοι πήραν προκαταβολές, τι χρήματα έπαιρνε ο καθένας, τα ξέρουνε. Δεν θα πληρώσουμε τώρα εμείς ή κάποιοι, οποιοδήποτε είμαστε σε αυτό το πόστο και δουλεύουμε το νομοσχέδιο, δουλεύουμε για αυτή την ιστορία, αμαρτίες δεκαετιών πριν. Προσπαθούμε να έχουμε μια θετική, μια αίσια κατάληξη. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία άγγιξε το πρόβλημα που δεν το έχει αγγίξει κανένας. Και η κυβέρνηση είναι ο Πρωθυπουργός, είναι οι Υπουργοί, είναι οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, είναι τα κόμματα τα δύο που στηρίζουν την κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Λοιπόν, προσπαθήσουμε όλοι να έχουμε μια αίσια κατάληξη, μια κατάληξη που θα ικανοποιεί τους δημιουργούς καταρχήν, γιατί οι δημιουργοί είναι το αλάτι αυτής της κοινωνίας.